Πριν από 4 μήνες, ανήμερα τον αγώνα του πρώτου γύρου στο ΑΚΑ, ανήμερα το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων, έλεγα ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ τους εμφύλιους ημιτελικούς στο Τελ Αβίβ και στη Σαραγώσα, αλλά διάβολε, και εκείνον του 2009 στο Βερολίνο, εδώ ΝΑΤΟ η αψίδα του Βραδεμβούργου, και εκείνον τον ημιτελικό, λοιπόν, Μανούλα τον γέννησε. Μανούλα, απλώς Μανούλα, η μητέρα των μαχών. Πρωτομαγιά του 2009, μέρα Παρασκευή, στην O2 Arena, στον καλύτερο και πιο συγκλονιστικό ημιτελικό των Final Four όλων των εποχών, ο Παναθηναϊκός επικρατεί του Ολυμπιακού με 84-82 και κατόπιν τούτου όλοι θα μπορούσαμε να λέμε εκείνο το βράδυ «Ich bin ein Berliner», όπως έλεγε και ο Κένεντι, ότι ήμασταν όλοι Βερολινέζοι, ήμασταν όλοι αυτόπτες μάρτυρες σε ένα θρίλερ. Το σενάριο είναι γνωστό, μπορούσε με 2-2 βολές ισοφάρισης 82-82, στο επιγενόμενο pick and roll ο Σάρας σημαδεύει τον Μπέκοβιτς. Ο Μπέκοβιτς κάνει το 84-82, ακολουθούν άστοχα σούτ από το Βούιτσιτς, ένα τρίποντο, και από τον Μπέκοβιτς ξανά στα 15 δευτερόλεπτα και το πιο συγκλονιστικό μπασκετικό δράμα κορυφώνεται στην τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού, όταν ο Μπουρούς σούταρε και όπως εκμυστηρεύτηκε αργότερα ο Στράτος Περπέρογλου, εμείς κάναμε το σταυρό μας για να μην μπει το καλάθι. Τώρα για να πω την αμαρτία μου, το σταυρό μας τον κάναμε όλοι εκείνο το βράδυ με αυτό το υπερθέαμα το οποίο είχαμε παρακολουθήσει με κομμένη την ανάσα. Λίγο αργότερα λοιπόν καταφέρνω να ξεμοναχιάσω το Σάρας και ενώ του ζήτησα μια απλή δήλωση για τα κατορθώματά του στον αγώνα και την νίκη του Παναθηναϊκού, αυτός έβγαλε, σαν να έβγαζε, και μου διάβασε το Ευαγγέλιο της μπασκετικής φιλοσοφίας του, το απόσταγμα της δικής του σοφίας, το οποίο τηρούσε ως παίκτης και το τηρεί και τώρα ως προπονητής. Τι μου είχε πει? Σε συνθήκες πρωταθλητισμού, λέει, το παν είναι να αντέχεις τον πόνο και να μπορείς να υποφέρεις, να μαθαίνεις να υποφέρεις. Τον ρώτησα τι σημαίνει υποφέρω στον αθλητισμό και μου απαντάει: υποφέρω στον αθλητισμό σημαίνει ότι αντιμετωπίζω τα νεύρα μου, την κούραση, το θυμό, την πίεση των αντιπάλων, τα προβλήματα, τη μουρμούρα ή τις αποδοκιμασίες από την εξέδρα, την αστοχία, τις αδυναμίες. Αντιμετωπίζω τα πάντα. Αυτό μαθαίνω. Τι άλλο μπορείς να αντιμετωπίσεις, τον ρώτησα, και μου απαντάει: την πίεση του προπονητή μου, τις ανάγκες των συμπαικτών μου και μετά από όλα αυτά, αφού έχω υποφέρει πάρα πολύ, αισθάνομαι έτοιμος για την τελευταία μάχη, μπαρουτοκαπνισμένος είμαι και πρέπει να επικρατήσω. Τα σημείωνα όλα αυτά στο μπλοκάκι μου, αυτολεξί και μέχρι κεραίας. Όταν μάλιστα ολοκλήρωσε το συλλογισμό του, μου ήρθε στο νου εκείνη η παλιά ατάκα του Χάρη Κλίν που έλεγε «Τι είπε ρε ο άνθρωπος». Στο Βερολίνο, ο Λιθουανός γκάρ στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην καριέρα του με 3η διαφορετική ομάδα μετά τον παρθενικό τίτλο με την Μπαρσελόνα και το repeat με τη Μακαμπί Τελ Αβίβ. Μετά το δραματικό τελικό με την Τσέσκα Μόσχας, έκανα μια καταδρομική επιχείρηση και η τύχη με αξίωσε να είμαι ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος μαζί με τον καμεραμάν από την ΕΡΤ, το Σύφη Πρωτογεράκη, που καταφέραμε να μπουκάρουμε στο πούλμαν του Παναθηναϊκού, ο οποίος από το γήπεδο μετέβαινε στο ξενοδοχείο. Τι είδα εκεί? Την επόμενη πράξη του έργου που ανέβαζε εκείνο το βράδυ ο Σαρούνας Γιασικέβιτσος. Είχε πάρει την κούπα από τα χέρια του Στράτου Περπέρογλου, ο οποίος την κράταγε αγκαλιά στη γαλαρία, άδειασε εκεί μέσα ένα μπουκάλι σαμπάνια και την κατέβασε μονορούφι. Άσπρο πάτο που λέμε. Νομίζετε ότι υπερβάλλω, ε? Αυτό νομίζετε? Λοιπόν, για τους άπιστους νομάδες, έχω και παρουσιάζω το φωτογραφικό πιστήριο του εγκλήματος, όπως επίσης και τη μαρτυρία του Κώστα Τσαρτσαρή. Ιδού.